όλοι μαζεμένοι σε μια ομάδα να γνωρίσουν ένας τον άλλο και να δουν όλοι μαζί το έργο που έφτιαξαν. Εγώ αν μπορούσα θα έφερα και τα παιδιά μου για να τους δείξω τι έκανε ο μπαμπάς τους για το μέλλον τους. Έχουμε έρθει εδώ σήμερα να δούμε το πώς προχωράει η εγκατάσταση του πάρκου μας και πού βρισκόμαστε με το φωτοβολταϊκό μας. Τώρα που το έργο βλέπουμε να ολοκληρώνεται, αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχής και αναγνωρίζω και τις δυσκολίες που είχε όλη αυτή η προσπάθεια και αυτό με κάνει να αισθάνομαι ακόμα πιο τυχερός. Μοχθήσαμε, αλλά τα καταφέραμε. Σύντομα θα μπορούμε να παράγουμε και να καταναλώνουμε τη δική μας ενέργεια και έχουμε συμβάλει ή ευελπιστούμε έτσι στο να έχει διευκολυνθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν οι πολίτες να εκμεταλλεύονται το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους ενέργεια. Εμείς βρεθήκαμε εδώ ο καθένας από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά σίγουρα όλοι με ένα ενδιαφέρον για το κλίμα, για το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε έμπρακτα σαν πολίτες, σαν οικοκυριά, σαν εργαζόμενοι στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οπότε μας ενδιαφέρει η ενέργεια που παράγουμε και καταναλώνουμε να είναι μηδενικών εκπομπών και να προέρχεται και από εμάς, για εμάς, με βάση τις δικές μας ανάγκες. Οι κοινότητες βοηθούν στην καλλιέργεια ενός κλίματος και μιας συνείδησης ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά αντίθετα μπορούμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να συνεργαστούμε για κοινούς σκοπούς, πετυχάνοντας και ένα ευρύτερο κοινωνικό όφελος, να ζήσουμε σε ένα καθαρότερο πλανήτη, να είμαστε βιώσιμοι και χρήσιμοι για τους συνανθρώπους μας και για τη φύση. Ένα μέλος στο πάρκο μας, ένα τυπικό μέλος, με βάση τις τρέχουσες τιμές ρεύματος, θεωρώ ότι θα εξοικονομεί 100, ίσως και 200 ευρώ το μήνα. Το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω στην πολιτεία είναι ότι πρέπει να κάνει περισσότερα, γρηγορότερα και θεαματικότερα. Δηλαδή, έχουμε αργήσει ήδη, η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο δυναμικό και οι άνθρωποι σε επίπεδο κοινότητας θέλουν να κάνουν πράγματα. Εμείς, πολίτες, έχουμε λόγο σε αυτό που συμβαίνει. Θέλουμε να συνδιαλεγόμαστε και να συναποφασίζουμε και θέλουμε να έχουμε τα εργαλεία για να μπορούμε να υλοποιήσουμε την πράσινη μετάβαση. Η Greenpeace είναι θερμός υποστηρικτής της ενεργειακής δημοκρατίας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι ενεργειακές κοινότητες, υποστηρίζοντας το νομικό πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή στο οποίο έχει υπάρξει πρωτοπόρα. Και σήμερα μπορεί να αισθάνεται και η ίδια υπερήφανη ότι έχει συμβάλει με πολύ καταλυτικό τρόπο στην ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας και στο φωτοβολταϊκό πάρκο του Υπερίωνα.